Δεν είναι κάψιμη, είναι το ψι μή, και είναι ένα μικρό μαγαζάκι στην Μάρκου Μουσούρου, ακριβώς δίπλα από το Οντεόν. Είναι το μαγαζάκι της γειτονιά, το μετα που άνοιξαν πριν από τρία χρόνια περίπου με πολύ αγάπη και μεράκι ένα ζευγάρι που μεγάλωσε στο Μέτς, η Μαρία Πολιξά και ο Δημήτρης Φάντης. Μπορείς να βρεις τα πάντα μέσα, παιχνίδια, μπορείς να βρεις βιβλία, ξένο τσιγάρα και λίγα πράγματα για, για, τρόφιμα. Πολύ λίγα, δηλαδή κάποιες πολύ λίγες σοκολάτες, παρατάκια, αυτά. Και βιβλία και γραφική ύλη. Και από εκεί και πέρα έχει ένα τραπέζι που καθόμαστε όλοι και κάνουμε και άλλε δουλειέ παράλληλα. Μπορεί, μπορεί να κάνουμε και πράγματα του σπιτιού, μπορεί να κάνω και εγώ του ψαροκόκαλου κάποια πράγματα εκεί. Μπορεί να παίζουμε παιχνίδια, Δηλαδή κάνουμε, περνάμε χρόνο εκεί, μπορεί να τρώμε. Οπότε έτσι κάπως είναι το μαγαζί. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπαίνουν, εκτός από τους γείτονες που μας έχουν μάθει αρκετά γρήγορα, γιατί η γειτονιά είναι αρκετά μικρή και γνωριζόμαστε όλοι πάνω κάτω μεταξύ μας, ρωτάνε, μπορεί να ρωτήσουν τι είστε εσείς. Πώ λέει, λέει ξέρει, την ε, τι, νο, τι ε, Κάπω έτσι. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast, στο YouTube ή ακούστε μας μέσα από το Life.gr. Είναι τα podcast της Life. Μαρία Πολυξά και Δημήτρη Φάντη, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Γεια σου Μερόπη. Με... Γεια σου Μεροπή. Γεια χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ψήκα Τι περίεργο και ωραίο όνομα για ένα ψιλικατζίδικο, ε. Ένα περίεργο και ωραίο ψιλικατζίδικο σαν ναι. το δικό σας. Ναι, είναι... Τώρα το όνομα όντω παραπέμπει στο καψιμί του στρατού. Ναι. Κάπως. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα... Η λέξη ψυχαγωγία μέσα βασικά. Αυτό ήταν το Okay. το πράγμα που κρατήσαμε δηλαδή και πήγαμε προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ψυχα παμή σημαίνει ψυχαγωγικό κέντρο μέτς. Αυτό. Έτσι βγήκε το όνομα. Εντάξει, μετά είχε πλάκα λίγο στην καραντίνα που είχαμε βάλει, που δεν, που δεν λειτουργούσαμε κανονικά, δεν είχαμε ανοίξει ακόμα. Και το Ντεόν ήταν σε μια, που είναι δίπλα, ήταν σε μια έτσι, περίεργη κατάσταση με take away, δεν λειτουργούσε ούτε αυτό κανονικά, οπότε είχαμε βάλει ένα χαρτί στο, στο τζάμι και είχαμε βάλει τα αρχικά ψ, καπα και μη και ένα μαρκαδόρο και παίρνανε ένα διάφορο και γράφανε ό,τι θέλανε. Πολύ, πολύ. Και, και τι έχουν γράψει, δηλαδή. ε, Εντάξει, πολλά τώρα δεν μπορώ να πούν. Okay, Γιατί <laughs> και σόκινγκ είναι λίγο. <laughs> ναι. Λοιπόν, λοιπόν, <laughs> πριν μου πείτε την ιστορία ναι. του Ψικάπα, ε, θέλω να συστηθείτε κάπω. Ναι. Δηλαδή, εσύ, okay. Μαρία, είσαι designer. Εγώ σε ξέρω από πολύ παλιά. Ναι. Ε, σε ξέρω μέσα από το ψαροκόκαλο. Από αυτά τα. Τα κουκλα... σκούκλες, πολύ. Τις ναι. κούκλες που έφτιαχνες. Ναι. Με αυτά ξεκίνησες, δεν ξέρω Έτσι ξεκίνησε κάπως. δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί τώρα. Και ο mm. Δημήτρης, ο Φάντης, ο σύζυγός σου, έχει το Οντέόν που είναι σήμα κατά τεθέν μαγαζί του Μέτς, που είναι στη Μάρκου Μουσούρου mm. εδώ και 35 χρόνια στο ίδιο σημείο. Έτσι, ένα μαγαζί σήμα, σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ο Δημήτρη. Ασχολούμαι τον Ντεόν εδώ και 25 χρόνια. Δηλαδή το, το είχαν. Ναι. Το είχαν φτιάξει οι γονεί μου. Mm -hmm. Το ξεκινήσανε και εγώ. Το ανέλαβε από Το ανέλαβα mm -hmm. πάνω από 25 χρόνια βασικά. Όχι ναι. mm -hmm. 25. Εντάξει, αγαπημένο, αγαπημένο. Αγαπημένο μαγαζί, Και ακόμα αγαπημένο. πηγαίνουμε. Είναι σπάνιο για ένα μαγαζί να κρατήσει τόσο. Τόσα χρόνια. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να κανονίσουμε άλλο mm. podcast ε, να μας διηγηθεί στην ιστορία του οντέων, νομίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Για πες mm. Μαρία, κάτι μου έλεγε, συγγνώμη θα σε διακόψω και θα πάμε πάλι πίσω στο Οντέον. Κάτι μου έλεγε για, 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 για το ψαροκόκαλο. Ναι, ε, ναι έχει αλλάξει λιγάκι. Από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια είχα, είχα κουραστεί να πω λίγο, να παράγω μεγάλες ποσότητες πραγμάτων. Οπότε και ξεκίνησε και συμπτωματικά, μου ζητήθηκε δηλαδή από φίλου, να κάνω κάποια μαθήματα σε παιδιά, οικαστικά. Οπότε ο χώρο στον οποίο βρισκόταν το ψαροκόκαλο και το εργαστήριο δηλαδή, έχει κάπως μετατραπεί σε ένα χώρο που κάνουμε οικαστικά για παιδιά. Κάνω και τα βέβαια του ψαροκόκαλου, τα κλασικά που έκανα πάντα, αλλά απλά με μικρότερη ποσότητα, πιο επιλεκτικά δηλαδή και στο μαγαζί, στο ψυκαπαμί, θα βρεις κάποιες φορές, δεν είναι πάντα. Οπότε θέλετε να μου πείτε, το ψικά είναι ακριβώ δίπλα να πούμε στο, στο ναι, έτσι, ναι. Είναι... Σωστά. Ναι. Πώ ξεκίνησε. Πώ ξεκίνησε, πώ το στήσατε, πώ έγινε όλο αυτό. Ναι. Βασικά αυτό προσδιορίζεστε ως ψιλικατζίδικο όντω, δηλαδή γιατί δεν είναι ακριβώς, ε, ακριβώς ψιλικατζίδικο είναι και δεν είναι ας πούμε είναι και δεν είναι. Ναι. Ε, όχι ακριβώς ψιλικατζίδικο ξεκινήσαμε με αυτή τη, την ιδέα, στην πορεία λίγο πήγε προς κάπου αλλού ας πούμε. Αλλά είμαστε και ένα μικρό κομμάτι. Το μαγαζί αυτό υπήρχε δίπλα στο Τεόν, ήταν όντω ψηλοι κατσίδικο. Ένας κύριος εκεί, ο κύριος Μάκης, το είχε πολλά χρόνια. Και στον κορονοϊό, με το που ξεκίνησε ο κορονοϊός, αποφάσισε να φύγει. Να, να, να αφήσει το μαγαζί. Να αφήσει το μαγαζί. Mm -hmm. Και συ, Το συζητήσαμε με τη Μαρία και είπαμε ότι γιατί όχι, να το πάρουμε να το εγγυάσουμε εμεί, για να βγάλουμε και ένα τραπεζάκι για τον Τεόν. γιατί είχαμε μόνο τέσσερα, μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουμε άλλο ένα, να είναι πέντε, και να, βάλει η Μαρία, να κάνει και η Μαρία ένα εργαστήριο που να φτιάχνει τα δικά τη πράγματα, και γιατί όχι να τα πουλάει και εκεί, να τον έχει σαν χώρο έκθεση. Και έτσι ξεκίνησε πολύ γρήγορα από, από, από τη στιγμή δηλαδή, που έτσι το φτιάξαμε και το ξεκινήσαμε είδαμε ότι έχει ανταπόκριση η Μαρία είχε ψάξει πολύ να φέρει πράγματα και έτσι πολύ επιλεγμένα είχε ψάξει πάρα πολύ, πολύ, στο ίντερνετ και εκεί την πίεσα κι εγώ ακόμα παραπάνω και της είπα ψάξε κι άλλα γιατί είδα ότι έχει όντως ανταπόκριση και μου φαινόντουσαν λίγα τα πράγματα που είχαμε ας πούμε έτσι για αρχή και ήρθαμε στο σημείο ας πούμε, να είναι τώρα πολύ έτσι πλήρες θα έλεγα με διάφο, διάφορα πράγματα πολύ ωραία έτσι πολύ επιλεγμένα από τη Μαρία είναι δικό της δηλαδή το, της Μαρίας όλο το, το εγχείρημα αυτό. Και πες, βρε Μαρία. <laughs> όταν λέει, όταν λέει πραγματάκια, <laughs> τι εννοεί. <laughs> Κοίτα, ουσιαστικά το μαγαζί είναι σαν να έχει... σαν να είναι ένα... κάποιος που θα το περιέγραφε, που δεν ξέρει την ιστορία, mm -hmm. θα έλεγε ότι είναι, ας πούμε, ένα gift shop, το οποίο έχει μέσα ένθετο ένα περίπτερο. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Mm -hmm. η, α... η αλήθεια, όταν, ξυκ... όταν τον νοικιάσαμε, που λέει και ο Δημήτρης, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από του πολύ κοντινού γείτονε που είχαν αντιληφθεί ότι ο κύριος Μάκης είχε φύγει και αρχίσαν να μας ρωτάνε «Τι θα το κάνετε, τσιγάρα θα φέρετε» Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη αντίδραση της γειτονιάς ε, γιατί δεν υπάρχει κάτι, η αλήθεια, κοντά ε, και ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν κάποια πράγματα και οπότε τους είπαμε «Αντε, εντάξει, θα φέρουμε» <χαι> και δεν είχαμε σκοπό δηλαδή να το κάνουμε τόσο ψηλικά ψιλ, Εμ... Απ' την άλλη όμως υπήρχε και μια δική μου ανάμνηση και μια δική μου έτσι, πιο ρομαντική σκέψη ότι όταν ήμουν πιο μικρή που υπήρχαν κάποια ψηλικατζίδικα στη γειτονιά είχα μια αγωνία να πάω και να βρω όλα αυτά τα μικρά που είχαν διάφορα μικρά πραγματάκια, κάτι παιχνιδάκια τα οποία δεν τα βρίσκαμε εύκολα τότε. Δεν υπήρχαν όπω τώρα που είναι παντού βρίσκει παιχνίδια πολύ εύκολα. Και Λέω θα το κάνω κάπως έτσι. Οπότε ξεκίνησα να βρίσκω κάποια παιχνίδια τα οποία υπάρχουν ακόμα σε άλλες μορφές λίγο τα οποία είναι και, είναι και λίγο πιο εστιασμένα στο, ώστε το παιδί να παίξει πιο πολύ έξω δηλαδή να είναι πιο κινητικό δηλαδή για πες μου. να κινείται το παιδί λίγο παραπάνω mm -hmm. όπως κάναμε εμείς όπω όπως κάναμε όταν ήμασταν εμείς πιο μικροί οπότε το ευτυχώς υπάρχει μια αγορά μια παραγωγή τέτοιων πραγμάτων. Τι είδου παιχνίδια είναι αυτά. Παι, Εντάξει, και... πολλά είναι ξύλινα. Ναι. Ε, αλλά όχι και μόνο. Μπορεί να είναι okay. και πλαστικά. Okay. Δηλαδή υπάρχει mm -hmm. ακόμα αυτό το παλιό mm -hmm. πλαστικό καλό παιχνίδι που είχαμε όταν ήμασταν εμεί πιο μικροί. Θέλει πολύ ψάξιμο απλά δίνε, για να το βρει. Ναι. ναι, θέλει mm. ψάξιμο. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο. Ε, πολύ scrolling. Έκανα, έψαχνα πάρα πολύ. Και πέρα από το παιδί, γιατί εντάξει είναι ένα κομμάτι το οποίο το ψάξα πολύ και μου αρέσει και σαν αντικείμενο το παιδί, και λόγω ψαροκόκαλου. Ε, Βρήκα και κάποια πράγματα που μου άρεσαν εμένα σαν design, οπότε είπα γιατί, δηλαδή, γιατί ένα ψηλικάτζίδικο. Α πούμε ότι κάναμε τελικά ένα ψηλικάτζίδικο να έχει ένα στυλό που το έχουν όλοι οι άλλοι. Όλα τα άλλα ψιλικά και να μην έχει ένα λίγο διαφορετικό στυλό. ή ένα στυλό το οποίο θα το πάρει, μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω, αλλά θα σου κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Οπότε έτσι, με το σκεπτικό αυτό, διαλέξαμε σε όλου του τομεί, γιατί είναι πολλοί οι τομεί που τελικά πουλάμε σε ένα τόσο μικρό μαγαζί. Διαλέξαμε τα, τα αντικείμενα που ουσιαστικά θα θέλαμε να είχαμε εμεί ή να αγοράζαμε εμεί να βρίσκαμε. Με αυτό το σκεπτικό, mm -hmm. έτσι στήθηκε. Και έτσι συνεχίζει δηλαδή και τώρα να κάθε τόσο Μπορεί να βρω κάτι άλλο, να προσπαθήσω να το φέρω Αυτό Κάποιος που έρχεται πρώτη φορά στο Psykapa Τι να περιμένει να δει Είναι πάρα πολύ μικρό το μαγαζί mm. Εγώ θα ήθελα να ήταν λίγο μεγαλύτερο δηλαδή Μπορείς να βρεις τα πάντα μέσα Δηλαδή, άμα να σου πω τώρα κατηγορίε, μπορεί να βρει παιχνίδια, μπορεί να βρει βιβλία, ξένο τύπο, τσιγάρα και λίγα πράγματα για, για τρόφιμα. Πολύ λίγα, δηλαδή κάποιε πολύ λίγε σοκολάτες, πατατάκια. Αυτά. Mm. Και βιβλία. Και γραφική ύλη. Ε, έχω ένα θέμα με τη γραφική ύλη. Το έχω μεταφέρει στο μαγαζί, νομίζω, επιτυχώ. Και από εκεί και πέρα έχει ένα τραπέζι που καθόμαστε όλοι. Και κάνουμε και άλλε δουλειέ παράλληλα. Μπορεί, μπορεί να κάνουμε και πράγματα του σπιτιού, μπορεί να κάνω και εγώ του ψαροκόκαλου κάποια πράγματα εκεί, μπορεί να παίζουμε παιχνίδια. Δηλαδή, κάνουμε, περνάμε χρόνο εκεί. Μπορεί να τρώμε. Τρώμε κιόλα. <laughs> αρκετά συχνά. Οπότε, έτσι κάπω είναι το μαγάζι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπαίνουν, εκτό από του γείτονε που μα έχουν μάθει αρκετά γρήγορα, γιατί η γειτονιά είναι αρκετά μικρή και γνωριζόμαστε όλοι πάνω κάτω μεταξύ μα. Ρωτάνε. Μπορεί να ρωτήσουν «Τι είστε εσείς» Που λέει «Πώς λέει, ξέρεις, τίνος είσαι έτσι Και επίσης όταν τους λέει κάποιο ότι μπορεί να ρωτήσουν δίπλα «Πού μπορώ να βρω τσιγάρα» Λένε στο ψυχαπάμι Έρχονται με μια απορία ότι «Συγγνώμη, να ρωτήσω, μήπως έχετε» Κάπως έτσι Οπότε δημιουργεί μια απορία γενικά στον κόσμο η, η μορφή του μαγαζιού. Δεν το περιμένει αυτό που θα, που θα ναι. δει. <laughs> ναι. Αυτό. Έτσι κάπως. Η γειτονιά πώς σας, πώς σας έχει αντιμετωπίσει. Εντάξει, πολύ καλά. Mm. Αλλά είναι η γειτονιά, έχει δε τη μορφή αυτή. Και εγώ, και ο Δημήτρης επειδή είναι Πολλά χρόνια. τόσα χρόνια εκεί. Ναι, oh, yeah. ε, Και εγώ που έχω γεννηθεί, λίγο έφυγα, έφυγα κάποια χρόνια, αλλά τέλος πάντων γνωρίζω τους περισσότερους παλιούς... Ε, ναι, μας ε, γνωριζόμαστε όλοι εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί να μας ζητήσουν και κάτι... και να το φέρουμε. Εννοείται. Ε, εσείς πώς έχετε δει τη γειτονιά... τώρα να πούμε και κάτι διαφορετικό... πώς έχετε δει τη γειτονιά να αλλάζει... έχει αλλάξει καθόλου το ΜΕΤΣ... Έχει αλλάξει, ναι. Να. Έχει αλλάξει και... και... θα αλλάξει και ακόμα περισσότερο. Τι... Το ΜΕΤΣ ήταν... ανέκαθεν ναι, μια γειτονιά... Παρακτικοί, καλλιτεχνών που δεν μπορείς να πεις ότι το, τι ήταν και τρέχανε λεφτά από μπατζάκια τους, ας πούμε. Ε, Αν άνθρωποι που παλεύανε, όχι να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν, να, να δημιουργήσουν ας πούμε. Ναι, να... Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στη γειτονιά μας. Έχουν φτιαχτεί πολλά σπίτια, πολλά έχουν γίνει Airbnb. Μικρά ξενοδοχείακια. Αλλάζει η φάση. Τα ενίκια έχουν πάει στον Θεό. το, ε? το ξεφτί. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αρχίζουν και φεύγουν. Ναι, καλά, ήδη έχουν φύγει. Αρκετοί. Ναι, αλλάζει λίγο. Για καλό ή για κακό δεν ξέρω, αλλά σίγουρα αλλάζει. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξη γενικά. Για πες. όλα αυτά που λέει ο Δημήτρη ισχύουν, αλλά επειδή δεν υπάρχει νομίζω δυνατότητα να επηρεαστεί ριζικά η μορφή της γειτονιά λόγω του ότι είναι ιδιόκτητα τα περισσότερα και επίσης δεν έχει πάρα πολλά κτίρια δηλαδή είναι χαμηλό, χαμηλά τα ύψη, δεν έχει πολλές πολυκατοικίε. Το περιθώριο δηλαδή που μπορεί να επέμβει μια ανάπτυξη τουριστική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη ε, είναι μέτς. μικρό σε σχέση με άλλες περιοχές το βλέπω εγώ. Δηλαδή, και όσου βλέπω, γιατί υπάρχουν και αρκετοί ξένοι που έχουν αγοράσει σπίτια και δεν τα χρησιμοποιούν για τουριστικού λόγου, ενσωματώνονται αμέσω. Έχουν δηλαδή την τάση να ενσωματωθούν. Οι περισσότεροι, έτσι, εντάξει. Απλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον Αθηναίο να έρθει να μείνει στο match νομίζω. <laughs> Σίγουρα. αυτό. <laughs> Σίγουρα. Ο οποίο δεν έχει σπίτι στο. Ιδιόκτητο. Ναι, ένα... να νοικιάσει σπίτι στο match. νομίζω ότι είναι απογορευτικό πια. Καλά, πάντα Σχεδό, υπήρχε μια... ένα περιορισμό. Πάντα. Ναι, ναι. Γιατί αυτό... είναι λίγο, είναι ναι, μικρό. Είναι μικρό ναι. Αλλά εντάξει, ναι. η αυτό. ανάπτυξη αυτή που εξέφρασε και ο Δημήτρη, ναι, έχει οδηγήσει στο να μην μπορεί σχεδόν κανεί να μείνει. Υπάρχουν βέβαια μερικά σπίτια τα οποία ε, ανακυκλώνονται μέσα στα χρόνια και είναι μιλητά από τον ένα στον άλλον κάπω. Υπάρχει αυτό. Πρέπει να είσαι βέβαια τις φάσεις για να μπορέσει να το. Να μπει εκεί Αλλά ναι υπάρχει Καλά αυτό ισχύει για όλη την Αθήνα Δεν είναι μόνο στο ΜΕΤ Κυκλοφορούν και τουρίστες στο ΜΕΤ Για αρκετοί Δεν θα έλεγα ότι Βλέπω κάποια τεράστια διαφορά Θέλω να πω είναι και Πελάτες σα είναι και τουρίστες Υπάρχουν περίοδοι mm -hmm. που, με, που έχει αλλά mm -hmm. δεν είναι κατά κύριο λόγο Τουρίστες mm -hmm. Όχι, mm -hmm. Όχι. Τι είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση σε εσά. Πάνω κάτω όλα. Ναι. Ε, αναλόγως σε τι εποχή του χρόνου είναι βασικά. Νο, νομίζω ότι κυριαρχεί το παιδί. Το παιδί, ναι. Σίγουρα κυριαρχεί mm. το παιδί. Κυρίως είναι από τη γειτονιά ας πούμε, ή έρχονται και από άλλες γειτονιές. Έρχονται γειτονίες. και από άλλες. Mm. Ναι. Έχουμε και μια υπηρεσία γρήγορη μεταφοράς. Mm -hmm. Και από εκεί υπάρχει mm -hmm. ένα αρκετά μεγάλο κοινό. Αλλά έρχονται και από κοντά. Και αυτοί ακόμα, δηλαδή, μπορεί όταν δεν προλαβαίνουν να παραγγέλνουν. Αλλά έρχονται και από κοντά. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα, δεν τα, δεν τα... βγάζουμε online ή δεν θα τα προλάβουν. Έρχονται δηλαδή για λίγο, λίγα πράγματα. Ποια είναι τα best seller, δηλαδή, για πε μου. Μην τι λε. Το Viewmaster. Το Viewmaster. Ναι, ναι. Το κλασικό ναι, το ναι, παιχνίδι, το παλιό. Ναι, 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 ναι. Τώρα λέγεται optic, optic, Viewer. Ναι. Έχει άλλη ονομασία. Παιδικά βιβλία, ναι. παιδικά παιχνίδια. Οι ίχι... ευχετήρε κάρτε επίση είναι ένα best seller. Mm. Τις κάνουμε εμεί. Η Μαρία. <laughs> <laughs> Εγώ. <laughs> ευχετήρε κάρτε, για... μίλησε μου για αυτέ. Ε, υπάρχει μια συλλογούλα έτσι. Ψαροκοκαλική, να το πούμε έτσι. <laughs> Εντάξει, και η γραφική ύλη πάει καλά. Και τα βιβλία, τα ενήλικα πάνε πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα, τα δικά μα, που δεν είμαστε ένα βιβλιοπωλείο που έχει μια ποικιλία αρκετά μεγάλη. Έχ, έχετε mm. να πούμε εδώ τι εκδόσει, του δύο ναι. εκδοτικού που υπάρχουν. Ξεκινήσαμε έχοντα του δύο που ήταν στη γειτονιά. Στη γειτονιά στο... Ο ένα έφυγε, βέβαια, και Α, πήγε στο κέντρο. Μιλάμε ε... τώρα για το δώμα Το δώμα και εκδόσεις 8. Ναι. Το ναι, δώμα έφυγε, πήγε στο κέντρο. Οπότε μπήκανε κι άλλοι. Μπήκαν, είπε και η Άγρα, μπήκαν και οι αντίποδε. Ε, γενικά μικρού, η Άγρα δεν είναι μικρή, αλλά μικρού σχετικά εκδοτικού, να πούμε έτσι. Και γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά που έχουν του εκδοτικού. Οπότε μα προτείνουν, έχουν πάρει και αυτή την, το mood του μαγαζιού. Και μα προτείνουν βιβλία που ταιριάζουν και πάνε πολύ καλά τα βιβλία. Ε, Παραδόξω, δεν το περίμενα να σου πω ότι διαβάζει ο κόσμο ακόμα τόσο πολύ. Αλλά ευτυχώ διαβάζει. Έτσι. Και τα παιδικά βιβλία επίσης. Οι γονεί έχουν μια στροφή αυτή την περίοδο στα... στο να διαβάσει το παιδί πολύ παραπάνω από ότι υπήρχε πριν 15 χρόνια που ήμασταν εμεί οι γονεί. Μέσα στο ψηκά χωράει και μια μικρή συλλογή από σερ. Ας πούμε, έχει πάρει το μάτι μου και τα μπλουζάκια που φτιάχνει ο Νεκτάριος Παπάς, ο Connect Disconnect. Έχουμε και τα μπλουζάκια του Νεκτάριου, βέβαια. Παλιός γνώριμος και φίλος. Έχουμε και λούπες, επίσης αγαπάμε πολύ. Έχουμε και ένα φανταστικό εργαστήριο ριζοτυπίας από τη Βαρκελόνη. Κατά καιρούς έχουμε πράγματά τους. Mm -hmm τα οποία και αυτά είναι πολύ limited και είναι, είναι ένα από τα πράγματα που σου έλεγα πριν ότι μπορεί να μην προλάβει κάποιος να το πάρει mm -hmm. γιατί είναι πολύ λίγα αυτά που φτιάχνουν οπότε να πάρω δύο δεν μου δίνουν παραπάνω δηλαδή είναι άντε να σου, σου δώσουμε δύο έχω βρει έναν άλλον φοβερό μια αποθήκη στο στην Ολλανδία η οποία έχει όλα αυτά τα μικρά παιχνιδάκια που είχαμε όταν ήμασταν μικροί που δεν τα βρίσκεις πια άλλα Υπάρχουν όντω, αυτοί επίση έχουν πολύ πλάκα γιατί όλο βρίσκω κάτι και λέω πώς αυτό πώς βρέθηκε αυτό. Και τα φέρνουμε και τα έχουμε και αυτά. Γενικά ψάχνω πολύ, υπάρχει αρκετή δυσκολία στο, στο γεγονός ότι ψάχνω πολύ και μπορεί να το φιλτράρω πάρα πολύ. Ε, και απαιτεί πάρα πολύ δουλειά επίσης αυτό. Αλλά να ε, 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 μου αρέσει. Ένα τεράστιο πλήγμα ήταν το Brexit. Που ξεκίνησε όταν ανοίξαμε. Έχω, έχω πονέσει πάρα πολύ με αυτό που έχει συμβεί. Να <laughs> <laughs> το πω έτσι. Γιατί είναι πολλά πράγματα που θα ήθελα να τα είχαμε και δεν τα έχουμε λόγω Ποκλία, τελωνίων λίγος, τα οποία είναι υπέρογκα τα ποσά. Mm. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι που με έχει μπλοκάρει. Το τελευταίο καιρό αρκετή η Ιαπωνία επίσης έχει έρθει στο μαγαζί. Αρκετά πράγματα από εταιρείε γιαπωνέζικες. Έχω βρει κάποιες ε, άκρες, να το πω έτσι, στην Ευρώπη. <laughs> κάπως έτσι, κάπως έτσι πάει. Ε, αυτή η Ιαπωνία, δηλαδή, τι, για πες μου, τι έχει. Ε, έχουμε κάποια γραφική ύλη, αρκετή Α, Σούπερ θα είναι ναι. Αρκετά notebooks ε, Και τελευταία έχω βρει και κάποια, σαν παιχνιδάκια, πολύ, πολύ Ιαπωνέζικα, πώς θα το πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Πλαστικά είναι. Κοίτα γενικά υπάρχει μια έτσι, άρνηση στο πλαστικό. Έτσι. Οι, όλοι δεν το αγαπάμε πολύ. Αλλά όταν είναι καλό, είναι. Μένα με ενθουσιάζει δηλαδή να δω ένα Ιαπωνέζικο. Τώρα έχω φέρει, ας πούμε, ένα Ιαπωνέζικο που, φυσάει με φούσκε. που κάνει φούσκε. Και φυσάει πάρα πολλέ φούσκε. Έχει πολλέ τρύπε και βγαίνουν, α πούμε, από 10 κάθε φορά που φυσάς. Αυτά κάτι τέτοια πράγματα εμένα με ενθουσιάζουν, δεν ξέρω. <laughs> Οπότε δεν ναι, Τα ψάχνω. Τι άλλο, Δημήτρη. Τι άλλο. Κάτι σκέφτηκε, σε είδα. Σε είδα που κοίταξε. Εγώ, ναι, θυμήθηκα. ένα χρόνο περίπου. Πίσω στον Ακάλυπτο έχουμε το μπάνιο. Οπότε έχω πάει για λίγο στο μπάνιο. Έχουμε κάτι για γιαπωνέζικα κουκλάκια, τα μοντσιτσί mm -hmm. από παλιά. Τα οποία δεν τα βρει εύκολα γενικά. Και όπως είμαι στο μπάνιο ακούω, ακούω φωνές έτσι από το δρόμο, από μακριά ακούγονταν οι φωνές δηλαδή και άκουγα έτσι κάποιο να, να φωνάζει και να λέει «Ω, oh, μοντσιτσι, μοντσιτσι» Ω, μοντσιτσί, μοντσιτσί. Πιένω Παίρνω από, από το μπάνιο, μπαίνω στο μαγαζί και ήταν ένας ε, Ιαπωνέζος γύρω 45 χρονών με 49 κάπου εκεί ας πούμε, με το παιδί του, ο οποίος είχε τα κουκλάκια γιατί του προφανώς τα είχε στην παιδική του ηλικία και είχε πάθει παράκρουση. Και δεν είχε πάθει το παιδάκι παράκρουση, είχε πάθει ο ίδιος. Έλειο. <laughs> Και φυσικά πήρε δύο κουκλάκια, και είχε καταχάρει, είχε συγκινηθεί, γέλαγε, ήταν πίστευτο. φανταστικό, φανταστικό. <laughs> Παιδιά, υπάρχουν ε, καθόλου σχέδια για το μέλλον, ε, ενώ ετοιμάζετε κάτι, σκέφτεστε κάτι να κάνετε. Έχουμε μία σκέψη για ένα Οκ. E okay. να, να μην στο κρύψω. Ναι. Αλλά το πάμε πολύ αργά, δεν βιαζόμαστε γενικά. Mm -hmm. ε, αυτό βασικά είναι το, το άμεσο που σκεφτόμαστε. Ωραία, πολύ yeah. ωραία. Και το δεύτερο που σκεφτόμαστε είναι μήπως και καταφέρναμε... Είναι άπιαστο όνειρο, θα έλεγα βέβαια, αλλά λόγω χρόνου να κάναμε άλλο ένα κατάστημα. Αλλά φλερτάρουμε με το. γιατί είμαστε και σε μια ηλικία που θέλουμε. Απ' τη μία θέλουμε να κάνουμε πράγματα, απ' την άλλη θέλουμε να φερούμε όλες πράγματα. Κατάλαβες. Και ενώ θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω, θα ήθελα να είχα ένα μεγαλύτερο χώρο, α πούμε, να βάλω κι άλλα πράγματα που δεν μπορώ να βάλω εκεί. Αλλά. Ναι. Στο, είμαστε στο μετέχμιο αν πρέπει να φορτώσουμε κι άλλο τα προγράμματά μας ή να πάμε σε κάτι πιο χαλαρό. Να φερούμε. Αυτό Μαρία μου είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ σας εύχομαι ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε Καλή πολύ που μα κάλεσε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε, να είστε καλά, παιδιά, καλά. Και στην επόμενη βόλτα στο METS. Ψήκαμε. Ναι. Βεβαίως Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το Life TV στο YouTube και το Life.gr.